Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί με την εκπομπή της κυρίας Ανίτα Σπάνια στο Έψιλον. Θυμόμαστε πέρσι, έκανε μια εκπομπή, το Like. Κάνε μου Like. Κάνε μου. Όπου πήγαν διάφοροι καλλιτέχνες, διαγωνιζόντουσαν. Μεταξύ αυτών είχε πάει και η κυρία Εύη Κρανιδέλη, γνωστή τραγουδίστρια, η οποία συμμετείχε για έναν συγκεκριμένο φιλανθρωπικό σκοπό. Ο σκοπός ήταν να κερδίζει και τα χρήματα να τα δώσει σε κάποια ιδρύματα. Εδώ λοιπόν η κυρία Κρανιδέλη καταγγέλει, και θα ακούσουμε σε λίγο, ότι ενώ συμμετείχε στη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν τους δίνουν τα λεφτά που κέρδισε και την κοροϊδεύουν εδώ και ένα χρόνο. Κυρία Κρανιδέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πάμε να μας πείτε δυο κουβέντες, όχι με πολλές λεπτομέρειες, για να δούμε και τη συμμετοχή σας. Τι ακριβώς είχε γίνει τότε, τι είχατε πει, τι σας είχαν πει, και να δούμε τι γίνεται με τα χρήματα που δεν σας δίνονται. Εγώ όταν πήγα στην εκπομπή αυτή, πήγα για να τραγουδήσω για τους φίλους μου και το είπα στο συγκεκριμένο βίντεο, ότι εγώ δεν ήρθα εδώ να διαγωνιστώ. Δώστε τα χρήματα σε κάποιον άλλον, στο μετά από μένα, τέλος πάντων στο δεύτερο. Αν όμως θα κερδίσω και θέλετε να με βάλετε, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι να διαγωνιστώ, τώρα 35 χρόνια καριέρα με δίσκους, CD και τα λοιπά, τι να διαγωνιστώ. Έχετε πάρει και πήγα στο Νάι Ευκαιρία, ήσασταν και πρώτοι στο Νάι Ευκαιρία. Και πρώτη στον Άι ευκαιρία και πολλά. Δεν με αφήνουν να φανώ εμένα εδώ και χρόνια. Και εγώ λοιπόν βρήκα την ευκαιρία και ευχαριστώ την Ανίτα γι' αυτό και πήγα σε αυτή την εκπομπή. Έτσι. Και είπα, δώστε τα χρήματα σε άλλον. Αν όμως τα δώσετε σε μένα, εγώ θα τα δώσω σε ιδρύματα. Και δεν είπα ιδρύματα έτσι για να έχουμε να λέγαμε. Είπα στην Παιδόπολη Καβάλας και στη Λάρισα στο θανατοφείο. Να το δούμε λίγο το βίντεο. Γιατί τα πράγματα υπάρχουν ντοκουμέντα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, τι είχατε πει τότε. Η Εύη Κρανιδέλη θα τραγουδήσει μια χαμένη Κυριακή και έρχεται κοντά μας, είναι τραγουδίστρια και στιγουργός. Καλώς ήρθες, Εύη Κρανιδέλη. Γεια σας. Έλα κοντά μας, Εύη Κρανιδέλη. Αν θα διαγωνιστώ, θα στείλω τα χρήματα κάπου, σε κάποια ιδρύματα. Πάμε να βαθμολογήσουμε. 10 από τη Σοφία, 10 από το Θάνο. Από δύο που τα σούμαζα, σου βγάζω άριστα. Θέλω να στείλουμε 500 ευρώ στην Παιδόπολη Καβάλας. Μάλιστα. Γιατί είμαι από εκεί. Και 500 ευρώ στη Λάρισα στο φανοτροφείο. Γιατί η Λάρισα μου έδωσε πολύ αγάπη για πολλά χρόνια. Και τους ευχαριστώ. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν τα είδαμε όλα τηλεοπτικά. Να λέτε να κερδίζετε, να βγαίνετε πρώτοι και να λέτε πού θα δώσετε και τα χρήματα. Ωραία. Τι γίνεται από εκεί. Με έχουν εκθέσει λοιπόν εμένα ανεπανόρθωτα. Χώρια που άκουσα στο διαδίκτυο και η Κρανιδέλη τα τσέπωσε και δεν υπάρχει ορφανοτροφείο στη Λάρισα και σιγά που είπε έτσι το είπε και με έχουν εκθέσει και μετά λοιπόν από τον Ιούνιο, 13 Ιουνίου που πήγα τα Χριστούγεννα μετά από 6 μήνες πήρα τηλέφωνο. Από τα Χριστούγεννα μέχρι και σήμερα έχω πάρει γύρω στα 50 τηλέφωνα, έχω δώσει σε δύο οικογένειες που μπορώ να σου δώσω τα τηλέφωνα από 200 ευρώ εγώ γιατί πήραν και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, τέλος πάντων και είχα τότε, γιατί δεν έχω πάντα για να δίνω. Ωραία. Λοιπόν, προχθές συγκεκριμένα ο Δίας, προχθές έχει 10 μέρες, πήγε σε μια γυναίκα στη Νίκαια που δεν είχε να φάει ούτε να ταΐσει τα ζώα της. Έτσι. Και εμένα με κοροϊδεύει τώρα ένα κανάλι, το οποίο χαρίζει εκατομμύρια, γιατί στην εκπομπή του Φουρτιώτη κάθε Σαββάτο και Κυριακή δίνουν 20 με 30 χιλιάρικα. Στο πρώτο τηλέφωνο 9, στο δεύτερο 20. Λοιπόν, και εμένα δεν μου δίνουν 1000 ευρώ ένα χρόνο. Κουράστηκα, δεν γίνεται. Θα τα δώσω, να τα δώσω. Να πούμε ότι για να μην υπάρχει σύγχυση, είναι δύο διαφορετικές εκπομπές, δύο διαφορετικά πράγματα. Να μην τα συγχαίουμε. Μιλάμε αποκλειστικά. Είναι διαφορετικά. Δίνει από τη μία 30, δηλαδή 40 χιλιάρικα. Είναι διαφορετικά, παρακαλώ, μην τα μπερδεύουμε. Δηλαδή, μιλάμε για την εκπομπή της κυρίας Σπάνια. Ωραία. Και για το κανάλι Ε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, τα λεφτά θα τα δώσουν, δεν θα τα δώσουν. Εγώ κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο. Με κοροϊδεύουν συνέχεια. Άλλαξε η διοίκηση, τώρα είναι καινούρια, τώρα έχουμε αυτό, τώρα θα σας πω, τέλη Μαΐου, τέλη Απριλίου, τώρα, πότε. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλα 49 άτομα, 50 με μένα. Λοιπόν, δεν έχουν δώσει κανέναν ούτε ένα ευρώ. Κύριε Κρανιδέλη, μισό λεπτάκι, τι λέτε. Υπάρχουν, να καλησπέρα και τον Βαγγέλη τον Καράλη, υπάρχουν 50 άτομα, λέτε. 50 άτομα, από ό,τι μου είπε ο κύριος Ανούσης, που μιλάω προσωπικά με αυτόν και είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, είπε ότι είναι όλοι απλήρωτοι. Μου είπε ο ίδιος. Ποιος σας το είπε αυτό? Ο κύριος Ανούσης, που είναι υπεύθυνος για την πληρωμή
αυτοί. Αν λοιπόν να κάνουν εκπομπές και να δίνουν παρεμισένια χιλιάρικα, να μην την κάνουν. Γιατί την κάνουν. Εσείς μιλήσατε με την παραγωγή της Αντίτρα Σπάνια ή με το ΕΠΣΙΛΟ. Μιλήσατε με την παραγωγή της εκπομπής ή με τον τηλεοπτικό σταθμό για τα χρήματα. Μιλάω εδώ και 6 μήνες ο υπεύθυνος για τις πληρωμές της συγκεκριμένη είναι ο κύριος Ανούσης. Αυτός είναι υπεύθυνος. Και ποια ήταν η δικαιολογία που σας είπε ότι δεν σας δίνουν τα χρήματα. Η δικαιολογία ήταν ότι άλλαξε η διοίκηση πριν από 6 μήνες και μετά από τον πρώτο μήνα και μετά τους υπόλοιπους 5, πάρτε με την επόμενη εβδομάδα θα σας πω. Αυτή είναι η δικαιολογία. Ρεπορταζιακά να σας πω πάντως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Λίγο πριν κλείσει το Alter και την περίοδο εκείνη όπου τα πράγματα ήταν κάπως, είχε ξανασκάσει ακριβώς το ίδιο έχει θέμα. Μισό λεπτό και για να βγάλουν τα πράγματα στη θέση. Και άλλη εκπομπή έχει, δεν έχει καμία ευθύνη αν είναι τα πάνια. Όχι, καμία ευθύνη. Να λέμε λίγο τα πράγματα πώς έχουν για να μην σπηλώνουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Όχι, η Ανίτα πάει για μια παρουσιάστρια μιας εκπομπής, υπάρχει ένα κανάλι και μια παραγωγή, που το κανάλι και η παραγωγή λέει δίνω αυτά τα συγκεκριμένα δώρα στους ανθρώπους που διαγωνίζονται. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και με το Sky τις προάλλες, με το Παγκάνε Παζάρι, με την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Ναι. Όπου βγήκαν εδώ στην εκπομπή μας και αφού βγήκε ο κόσμος στην εκπομπή μας, μετέπειτα δοθήκανε τα δώρα επειδή δεν τους τα είχε δώσει το κανάλι η εταιρεία ο δωροθέτης. Και για τον που είχαν διαμάχη. Που είπες, δεν σας άκουσα. Πάλι τα δώσανε μετά. Ποιο? Για τον deal. Τον deal. Και για τον deal επίσης είχαν γίνει κάποια πράγματα τα οποία εκεί έχουν ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη η Ανίτα Πάνια εδώ. Την ευθύνη εδώ την έχει η παραγωγή και η εκπομπή η οποία μέσα στο budget της εκπομπής ήταν να δώσει αυτά τα 1000 ευρώ στον νικητή μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Αυτά τα έδινε ο Ριχάρδος, από ό,τι ξέρω. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει ποιος τα δίνει. Το θέμα είναι το κανάλι. Εάν τα δίνει και γιατί δεν τα δίνει. Δεν ο δωροθέτης έχει δώσει τα λεφτά και τα παιχνίδια και τα δώρα. Εγώ ξέρω να πάνε να πληρώσουν τον κόσμο 49 άτομα που περιμένουν και 50 με μένα. Έτσι, και να αποδείξουν αυτά που ξέρουν την άλλη εβδομάδα και την επόμενη. Αυτοί είναι όλοι οι νικητές του παιχνιδιού που αναφέρετε. Ναι. Είσαστε σίγουροι, κυρία Κανιδέλη, ότι δεν έχουν δοθεί. Αν το είπε ο ίδιος ο κύριος Ανούσης, θα το έλεγα αλλιώς. Ο κύριος Ανούσης τι ακριβώς είναι. Ο ρόλος του κυρίου αυτού που λέτε, ποιος είναι. Υπεύθυνος παραγωγής, ίσως. Εκπροσωπεί το κανάλι. Υπεύθυνος στο κανάλι για το θέμα των πληρωμών, γιατί μίλησε και με άλλους. Και μου είπε, είστε 50 άτομα. Δηλαδή, λέω, συγγνώμη, πρέπει να στείλω εξώδικο για να με πληρώσετε. Αν θέλετε, λέει, μαζέψτε και τους άλλους, λέει, και στείλτε όλοι μαζί. Πού να βρω εγώ τους άλλους. Αυτή η δήλωση είναι λίγο δήλωση παρέκκλησης, έτσι όπως το έθεσε, σαν να πρόκειται να τα πάρετε ποτέ, με λίγα λόγια. Τι σας είπε, παραλάβετε το κύριε Κανιδέλη αυτό. Να βρω και τους άλλους, λέει να κάνουμε όλοι μαζί εξώδικο. Αυτό είναι και ειρωνικό. Μάλιστα. Έτσι μου είπε. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, μια πολύ περίεργη υπόθεση. Συνήθως όταν κερδίζει κάποιος ένα παιχνίδι στην τηλεόραση, υπάρχει το χρονικό περιθώριο των 6 μηνών. Σύμφωνα με όλες τις συμβάσεις, μετά από 6 μήνες να πάρουν τα χρήματα ή τα αυτοκίνητα ή τα δώρα. Έτσι συνήθως γίνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εδώ λοιπόν, σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος. Να κάνουμε γενέθλια τούρτα τώρα στις 13. 13 Ιουνίου λοιπόν. Ναι, 13 Ιουνίου. Θα κάνετε γενέθλια για το χιλιάρικο που δεν σας δώσανε. Και είναι και κρίμα γιατί, όπως είπατε, ήταν για καλό σκοπό. Κάποια παιδάκια θα περίμεναν έτσι αυτά τα χρήματα. Με τι μούτρα να δω, πάω στην καβάλα. Τι θα πω. Δηλαδή, αν αύριο εγώ πολιτευτώ και βγουν και πούνε καλά, εσύ κοροϊδεύεις, εγώ τι θα τους απαντήσω. Πάντως δεν εκτίθεται χωρίς λόγο και η κυρία Πάνια. Χωρίς λόγο βέβαια. Μα η κυρία Πάνια τι να κάνει. Παρουσιάστρια εκπομπή είναι, τη δίνει ένα project το κανάλι, η κυρία Πάνια δεν έχει καμία ευθύνη. Να λέμε στην εκπομπή της κυρίας Πάνια. Μα δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν έχει κανένα ευθύνη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κυρία Πάνια παρουσιάζει μια εκπομπή. Εγώ δεν είπα τίποτα. Θύμα και η κυρία Πάνια στην ουσία αυτή τη στιγμή. Θύμα είναι και η κυρία Πάνια που συκοφαντείται και η ίδια. Θύμα είναι και η κυρία Πάνια. Δεν τα βούτυξε η Πάνια και τα βάλει στην τσέπη τη. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εσύ παρακαλώ να πάρεις τον κύριο Ανούση, εσύ, ως δημοσιογράφος, μετά την καταγγελία μου να μας πει θα τα δώσουν, δεν θα τα δώσουν, να ξέρουμε τι να κάνουμε. Οι καλοί συνάδελφοι θα ενημερώσουν, τώρα στο κοντρόλ, να ζητήσουν στον τηλεοπτικό έψιλον τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να δούμε τι γίνεται. Εύη Κανιδέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τι να πω. Περίεργα πράγματα.
Περίεργα τα πράγματα και στενάχωρα είναι. Πάντως είναι υπέροχη καλλιτέχνη, εγώ την είχα ακούσει. Είναι και, υπέροχη και, είναι, και είναι και στενάχωρο γιατί μιλάμε για ένα κανάλι εδώ πέρα των εκατομμυρίων. Μεταγραφές, εκατομμύρια. Ναι, πάρτε εκατομμύρια, φέρτε εκατομμύρια. 20, κόψε, δώσε, ράψε. Πού πήγατε για 1000 ευρώ τώρα. Η συγκεκριμένη παραγωγή, θυμάμαι, ήταν με την ιδιοκτησία του Φίλιππου Βριώνη. Σωστά. Ήταν με την προηγούμενη, δεν ήταν επί ιδιοκτησία του Σαββίδη. Αλλά όταν έχουν υπογράψει τώρα τις συμβάσεις με την ίδια εταιρεία όμως είναι. Η εταιρεία και το ΦΜΗ παραμένει το ίδιο. Σωστό, σωστό, σωστό. Μπορεί να μεταβιβάστηκαν οι μετοχές, τώρα αν είχαν χρέη από πού και τα λοιπά, ή τι λένε τα χαρτιά τους. Στη γυναίκα όμως εδώ πέρα, η οποία... Ο κόσμος. Και... Είναι 60 άτομα από το 20, 59 πώς είναι. Έτσι λέει η κυρία Κρανιδέλη που της είπα να λέει από το έψιμο. 49, με εκείνη 49. Και λέει μαζευτείτε λέει και κάνετε εξώδικο. Τι να πούμε. Ναι.